Ο ισχυρός σεισμός των 6 Ρίχτερ και οι καταστροφές άφησαν μεγάλες πληγές και στη διαδικασία της απογραφής στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, καθώς η μείωση ανέρχεται στο 19,37%, ποσοστό που μεταφράζεται σε 3.402 κατοίκους. Μετά το σεισμό, καθένας παίρνει τον δρόμο του. Να πάει σε πιο καλό μέρος. Μπορεί να γυρίσει χωρίς χρήματα, ούτε λεφτά έχουν δώσει στον κόσμο, ούτε υποστηρίξαν τον κόσμο, ούτε τίποτα. Μόνο στα λόγια. Έχουν φύγει πιο πολύ, μένουν σε συγγενικά πρόσωπα και φύγανε από το εργαλοχώρι. Χωρίς λεφτά, πώς θα ξαναγυρίσουν? Να μένουν στις παράγκες. 14.161 είναι οι κάτοικοι στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 2021 από την Ελστάτ, όταν ο αριθμός αυτός ξεπερνούσε τους 17.000 το 2011. Ως αναμενόμενοι χαρακτηρίσαν τη μείωση αυτή κάτοικοι της περιοχής, ενώ για μια προσωρινή κατάσταση έκανε λόγο ο Δήμαρχος. Είχαμε μια απώλεια μεγάλη. Δεν ξέρουμε ακριβώς η μείωση ποια θα ήταν αν δεν είχαμε τους σεισμούς. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δείχνει μια μείωση στο τάξη του 20% περίπου. Εάν δεν φτιάξει τα αρκαλοχώρη, δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει. Εάν δεν δώσουν λεφτά να φτιάξει τα αρκαλοχώρη, όχι τα λόγια, έργα, χρήμα να παίζει. Εδώ όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ ο πληθυσμός έχει πέσει, από το 2011 μέχρι το 2021 που έγινε η απογραφή, τα κτίρια τα οποία δημιουργήθηκαν, η οικοδομική ανάπτυξη περιοχής, είναι 110% πάνω. Όταν λοιπόν έχουμε τα διπλάσια κτίρια και κάτι και έχουμε μείωση του πληθυσμού, αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος λόγω του σεισμού έφυγε από την περιοχή. Στις δυσκολίες που προέκυψαν στη διάρκεια της απογραφής, αποδίδει τη μεγάλη μείωση του πληθυσμού ο Μανώλης Φραγκάκης. Όταν έχω 5.000 σπίτια χαλασμένα, πού πήγαν τα χαρτιά που στείλανε στους ανθρώπους για να απογραφούν, σε ποιες διευθύνσεις? Μετά το σεισμό αυτό ήταν αναμενόμενο, υπό την έννοια ότι εδώ πέρα λοιπόν υπήρχαν καταστήματα, υπήρχαν επιχειρήσεις, υπήρχαν ένα σωρό δραστηριότητες επαγγελματικές, οι οποίες λόγω ακαταλληλότητας των κτηρίων έπαψαν να λειτουργούν. Αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν δουλειά αλλού. Το μήνυμα ότι η ευρύτερη περιοχή θα αναγεννηθεί στέλνει ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ραγδαία αύξηση που θα υπάρξει τα επόμενα χρόνια λόγω της κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλι. Θέλω να είμαι αισιόδοξο. Το Αρκαλοχώρι θα ξαναχτιστεί, θα ξαναγεννηθεί. Μελέτες που έχουμε κάνει έχουν δείξει ότι η περιοχή και ειδικά ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας μετά από 20 χρόνια θα έχει 50.000 πληθυσμό. Λόγω του μεγάλου έργου που γίνεται εδώ του αεροδρομίου. Να σταματήσει ο κυβερνητικός εμπεγμός και να αναθεωρηθεί άμεσα το τιμολόγιο του 2011 για τις δαπάνες επισκευής των σεισμόπληκτων κτηρίων, τονίζει με ερώτηση που κατέθεσε προς αρμόδια υπουργεία ο βουλευτής Ηρακλείου Πασόκ Κινάλ, Βασίλης Κεγκέρογλου. Εγώ καταστράφηκα στο σπίτι μου. Το σπίτι μου είπε σε καλά-καλά και γίνει και χάλασμα στη ζήτα. Και με φέρανε εδώ ούτε ψυγιάκι ούτε τίποτα. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται εξελίξεις γύρω από το ειδικό χωρικό, το οποίο θα καθορίσει το πλαίσιο της πολεοδομικής οργάνωσης αλλά και της χρήσης γης. Τις αμέσως επόμενες μέρες θα έρθουν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και θα το προχωρήσουμε για να το ανακοινώσουν και επίσημα. Τώρα θα σήξει διαβούλευση με την κοινωνία. Έχει χρόνο αποπεράτωσης περίπου 1 με 1,5 χρόνο.